τελικά αφήνει την μπάλα να την πάρει ο Διακοηλίας. Αυτός θα εκτελέσει το πλάγιο, θα κλέψει ο Βουτσινάς, θα δώσει για τον Χατζηκοσμά. Χατζηκοσμάς και πάλι για τον Βουτσινά. Βουτσινάς βγάζει την παλιά πάσα επικίνδυνα. Τέτ α τέτ για τον αναγνώστου. Εξαιρετικό γκολ από τον αναγνώστου. Εξαιρετικό γκολ από τον αναγνώστου. Αναγνώστου λοιπόν με τη συμπλήρωση του 11ου λεπτού σε αυτή την πραγματική όμορφη διαδρομή με τελικό αποδέχτη της μπάλας από τον Χατζηκοσμά στον αναγνώστο, έκανε τη λόμπα. Τσιμπιτζίδης έκοψε, απομακρύνει, περνάει επικίνδυνα ο Χατζηκοσμάς, έχει χώρο μπροστά του. Χώρο μπροστά του, αναγνώστου, περνάει αναγνώστου, καθυστερεί γκολ. 2-0 σε αυτή την αντεπίθεση ο Χατζηκοσμάς τροφοδότησε τον αναγνώστου. Ο αναγνώστου στο 24ο λεπτό, 25ο λεπτό πετυχαίνει το 2-0 και χωράει καμιά τρακοσαριά άτομα. Έχουν έρθει εδώ στο γήπεδο και παρακολουθούν το σημερινό παιχνίδι που κι εσείς έχετε δυνατότητα να το παρακολουθείτε μέσα από το XX Sports. Εδώ έγινε το λάθος, ο Χατζηκοσμάς περνάει τέτα τέτο, ο Χατζηκοσμάς. Μεγάλη επέμβαση από τον Ηλία σε αυτό το τέτα τέτ από τον Χατζηκοσμά που κέρδισε την μπάλα, αλλά ο Ηλίας τον νίκησε για την ομάδα του Κλεάνθη Παραδεισίου. Για να δούμε λοιπόν αυτή τη φάση και μετά να γυρίσουμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο με κοντινή πάσα. Επάνω να γυρίσει ο Ζαφυρόπουλος στο δεύτερο δοκάρι, Θάνου, γκολ! Να λοιπόν το γκολ, σε ζωντανή περιγραφή λοιπόν έγινε αυτό το γκολ, γύρισε ο Θάνου εκεί στο κέντρο της άμυνας, κυριολεκτικά κοιμήθηκε η άμυνα του Ηρακλή Μαριτσόν και με κοντινή κεφαλιά πρέπει να... Οδεύουμε στο 51ο λεπτό της συνάντησης, στο κόρνερ για τους πράσινους. Εκτελείται το γκολ, το γκολ, ναι. Το γκολ είναι από τον Παπαδημήτρη. Έχουμε και δύο αλλαγές τώρα. Το σούτ, άμεσο το σούτ από τον επιφάνεια απέκρουσε ο Ηλίας στο 80. Το κόρνερ είναι για τον Ηρακλή με τον αναγνώστο έτοιμο για την εκτέλεσή του. Στο πρώτο δοκάρι και γκολ. Γκολ από τον αναγνώστο και τον Κοπαλίδη. Συγγνώμη, τον Μποσατζίδη. Στο 89 λοιπόν, αναγνώστου κόρνερ